Οι Τούρκοι ενσωμάτωσαν τον ιταλικό πυργίσχο Hitfact MK2 στο τεθωρακισμένο όχημα μάχης Τούλπαρ τους, μπας και το πουλήσουν κάπου. Σύμφωνα με νέες αναφορές λοιπόν, που εμφανίστηκαν σε τουρκικά αμυντικά μέσα, ενσωματώθηκε στο τουρκικής παραγωγής τεθωρακισμένο όχημα Τούλπαρ της εταιρείας Otokar ο ιταλικός πυργίσχος 120 χιλιοστών Hitfact MK2 της εταιρείας Leonardo. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσθήκης, τουρκικό μέσο αποκάλυψε το όχημα Τούλπαρ ένα ελαφρύ άρμα μάχης. Όπως σας είχαμε ενημερώσει λοιπόν, στα τέλη του Ιανουαρίου του φετινού έτους, Ιταλοί και Τούρκοι τα βρήκαν αναφορικά με το λιβικό ζήτημα και έδωσαν τα χέρια για νέες συμφωνίες στον αμυντικό τομέα κτλ. Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως Άγκυρα και Ρώμη δεν άφησαν λεπτό να πάει χαμένο και ήδη ολοκλήρωσαν την ενσωμάτωση ιταλικού σχεδιασμού πυργίσχου στο τουρκικής παραγωγής όχημα μάχης Τούλπαρ. Ο λόγος για τον πυργίσχο Hitfact MK2, το κύριο όπλο του οποίου έχει διαμέτρημα 120 χιλιοστών. Παρατηρούμε πως υπάρχει μια τάση στην τουρκική αμυντική βιομηχανία να εξοπλίζει με βαρύ οπλισμό τα νέα της τεθωρακισμένα οχήματα, ουσιαστικά φτιάχνοντας έναν στόλο από ελαφριά άρματα μάχης. Να μην ξεχνάμε πως η τουρκική εταιρεία FNSS έχει αναπτύξει το ελαφρύ άρμα μάχης Kaplan MT, το οποίο και έχει εξάγει ήδη στην Ινδονησία. Αν και αρχικές αναφορές αποκάλυπταν πως η τουρκική εταιρεία Otokar ήθελε να εξοπλίσει το όχημα Τούλπαρ με πυργίσχο με όπλο 105 χιλιοστών, τελικά επέλεξε τον ιταλικό πυργίσχο Hitfact MK2 που διαθέτει μεγαλύτερο βασικό όπλο διαμετρήματος 120 χιλιοστών. Όπως προαναφέραμε, αυτό το οπλικό σύστημα παράγεται από την ιταλική εταιρεία Leonardo. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες για την ενσωμάτωση του εν λόγω όπλου στο τουρκικό τεθωρακισμένο. Τουρκικά μέσα ανέφεραν βέβαια πως αυτός ο συνδυασμός θα οδηγήσει σε ένα όχημα μάχης που θα επιχειρεί με τριμελές πλήρωμα εξαιτίας του αυτόματου συστήματος ανεφοδιασμού. Ο πυργίσκος, εκτός από το βασικό όπλο των 120 χιλιοστών, 120 επί 45 χιλιοστά διάμετρος, διαθέτει επίσης και ένα ομοαξονικό πολυβόλο όπλο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών και προαιρετικά ένα οπλικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, ουσιαστικά τηλεκατευθυνόμενο, διαμετρήματος 7,62 ή 12,7 χιλιοστών. Υπάρχει επιλογή τέλος για αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα ανεφοδιασμού πυρομαχικών, ωστόσο η τουρκική εταιρεία κινήθηκε ήδη με την πρώτη επιλογή. Τέλος, αν και ο σχεδιασμός του Τούλπαρ έχει ολοκληρωθεί, καμία χώρα δεν έχει παραγγείλει το εν λόγω τουρκικό αμυντικό προϊόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.